το έλεγχο. Άγια Σόφια μυρολόγα τα μόνα στυλιά κλαίνε. Άγια Σόφια μυρολόγα τα μόνα στυλιά κλαίνε. Κι Άγια Νέσο Χρυσοστόμο τα δάκρυα κατηβαίνε. Τα δάκρυα κατηβαίνε. Κι Άγια Νέσο Χρυσοστόμο τα δάκρυα κατηβαίνε. Τα δάκρυα κατηβαίνε. Μιχάηλ Αρχάγγελο να τον παρηγορεύει. Κι ο Μιχάηλ Αρχάγγελο να τον παρηγορεύει. Μίκλες, μίκλες, Άγιανέ μου, και μη δερνοκοπάσε, και μη δερνοκοπάσε. Μίκλες, μίκλες, Άγιανέ μου, και μη δερνοκοπάσε, και μη δερνοκοπάσε. Άγιανές κι αηθοδόρην επί τα συντροφίαν. Άγιανές κι αηθοδόρην επί τα συντροφίαν. Επατέσαν το μοναστή τα παν την Παναΐαν. Τα παν την Παναΐαν. Επατέσαν το μοναστή τα παν την Παναΐαν. Τα παν την Παναΐαν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ποντιακό Ελληνισμό. 19 Μαΐου 1919, 105 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Τι έχει να πει αυτό το γεγονός σήμερα σε εμάς, γιατί είναι εκλεκτό κομμάτι του ελληνισμού ο Ποντιακός Ελληνισμός, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς, εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ποντιακής καταγωγής. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπο, είναι μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για να συζητήσουμε και βιωματικά κυρίως για τα γεγονότα εκείνα, τις εμπειρίες στον μετέπειτα ελληνισμό μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτιάδη, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε θερμά. Και δική μου καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Γενοκτονία των Ποντίων, 105 χρόνια. Τι εννοούμε με αυτό τον ορισμό, με αυτή τη φράση, τι είναι η γενοκτονία των Ποντίων, και βιωματικά εσείς μετά πώς ακούγατε τα περιστατικά εκείνα καθώς μεγαλώνατε? Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και το κανάλι σας το φιλόξενο που με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του κ. Ευγενίου, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, αναδεικνύει τέτοια σημαντικά ζητήματα και είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε και να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμής στις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου και πλέον φυσικά, γιατί δεν ήταν μόνο αυτός ο αριθμός, που χάσανε με φρικαλαίο τρόπο θα λέγαμε τη ζωή τους εκεί στο μαρτυρικό Πόντο. Και αυτό το γεγονός για την Ελλάδα, για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Ναι. Και είναι αγκάθι γιατί δεν είναι μια απλά ακόμη θλιβερή επέτειος που εμείς οι Έλληνες αναγκαζόμαστε να μνημονεύουμε κάθε χρόνο και να κάνουμε μνημόσυνα. Αλλά πιστεύω καθαρά ότι πρέπει ως συλλογικά να το δούμε και να μιλήσουμε επιτέλους ανοιχτά και στη διεθνή κοινότητα για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Γιατί οι γενοκτονίες δεν γινότανε μόνο τότε.
βλέπουμε και σήμερα στη σύγχρονη ιστορία, βλέπετε στα μαρτυρικά αυτά μέρη τώρα της Παλαιστίνης, πώς διαπράττονται ξανά τέτοια εγκλήματα. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, ήταν, είναι και θα είναι ένα μεγάλο αγκάθι όσο δεν βάζουμε το χέρι στον τύπο των ύλων, δηλαδή να το βγάλουμε αυτό το αγκάθι. Οπότε πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να αναδεικνύονται και για τους Έλληνες φυσικά και για τον ελληνικό ποντιακό πληθυσμό εκεί πέρα, ήταν πραγματικά μια μεγάλη θλιβερή σελίδα στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Φαντάζομαι εσείς προλάβατε πρόσωπα που τα έζησαν και τον Ξεριζωμό, κάτι πολύ τραγικό, και μετά θα έλεγαν ιστορίες από εκείνα τα μέρη. Ο παππούς, η γιαγιά. Τι θυμάστε κυρίως? Κοιτάξτε, εμείς τώρα είμαστε τρίτης γενιάς. Τρίτης γενιάς. Απόγονοι των ποντίων οι οποίοι ήρθαν από εκεί, από το μαρτυρικό πόντο. Ο παππούς μου καταγόταν και η γιαγιά μου από το μέρος του πατέρα μου. Καταγότανε από την περιοχή της Κερασούντας κοντά. Α, μάλιστα. Από τα Κοτίωρα, ναι. Την Ορντού και την Κερασούντα. Την Μπουλατζάκη. Ο κύριος Φωτιάδης τα γνωρίζει πολύ καλά. Έχει επισκεφτεί τα μέρη, έχει ασχοληθεί 50 και πλέον χρόνια για αυτό το ζήτημα, οπότε τα γνωρίζει πολύ καλά. Έχουμε πολλές μαρτυρίες. Πάρα πολλές μαρτυρίες. Αρκεί να σας πω ότι ένας παλαιός εφημέριος του χωριού μου από το 1980 και μέχρι το 1995 περίπου είχε βάλει ως σκοπό να πάρει αυτές τις μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί. Α, πήρε τουλάχιστον 300 και πλέον μαρτυρίες. Τότε δεν υπήρχαν πολλά μέσα, υπήρχε το κασετοφωνάκι και μαγνητοφωνούσε, πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και μαζί με τον παππού ή τη γιαγιά, οι οποίοι ζούσαν ακόμη τότε, ήταν πρώτης γενιάς πρόσφυγες, έπαιρνε μαρτυρίες. Mm. Αν θέλετε να σας πω μια μαρτυρία του παππού μου και της γιαγιάς μου, είναι ο παππούς καταγότανε από την γέμα της επαρχίας των Κοτιώρων, της Ορντού. Γεννήθηκε το 1899. Φαντάζεστε λοιπόν ότι εκείνα τα χρόνια που έγιναν αυτές οι φρικαλαιότητες, το 1922 δηλαδή συγκεκριμένα που μπήκαν στο χωριό του στη γέμα, τη σημερινή γέμα, ήταν 23 χρονών. Ήταν παντρεμένος, φρέσκο παντρεμένος, ναι, μάλιστα, ναι, ναι. Και η γυναίκα του, η Σωτηρία Λαόσογλου, ήταν έγκυος. Και ένα πρωί ξαφνικά, ήταν γνωστή τακτική αυτή, αξιμέρωτα, είχαν φύγει βέβαια ο παππούς με τον κουνιάδο του, τον Κώστα του Λαόσογλου, να πάνε στα χωράφια, γιατί ήταν περίοδος που καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, συγκεκριμένα καλαμπόκια. Πηγαίνανε λοιπόν, φύγανε οι δύο άντρες από νωρίς για τις δουλειές τους, ανυποψίαστοι φυσικά, και ξαφνικά αρχίσανε να βλέπουν καπνούς μέσα από το χωριό. Μάλιστα. Είχαν απομακρυνθεί και πήγαν στα χωράφια. Οπότε, έντρομοι, βλέποντας κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι τρέχανε πανικόβλητοι για να σωθούν, τους ρωτήσαν τι έγινε. Και λέει, μη πάτε στο χωριό, γιατί καίνε το χωριό οι τσέτες του το Πάλος Μαν. Ναι. Και φυσικά εκεί πέρα ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο αγκάθι. Ναι, μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν γυρίσανε πίσω φυσικά, κρυφτήκανε μέσα στα χωράφια μέχρι που νύκτωσε. Το βράδυ τολμήσανε λίγο να πάνε και τι να δούνε. Είχαν σκοτωθεί όλες. Είχαν σκοτωθεί, τις είχαν σφάξει όλες τις γυναίκες που ήταν στο σπίτι, την έγκυο γυναίκα του, τη μητέρα του, τις δύο αδερφές της, ναι. Όσες είχαν μείνει δηλαδή εκεί. Και άλλους, κατά μαρτυρία άλλων, τους βάλανε μέσα στην εκκλησία του χωριού και στο σχολείο, δηλαδή σε μεγάλους χώρους, και τους καίγανε ομαδικά. Κάψαν ομαδικά, ναι. Ναι. Αν αυτό δεν είναι η γενοκτονία. Ναι, βέβαια. Τότε τι είναι? Θα έχουμε ευκαιρία να πούμε και άλλα περιστατικά, γιατί το βιωματικό μας ενδιαφέρει πολύ. Να έρθω στον κύριο καθηγητή. Μα, να πω νωρίτερα, στους τηλεθεατές μας συζητούμε για την γενοκτονία των ποντίων, τον ποντιακό ελληνισμό. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, με μεγάλη χαρά, στο 2810-398-160-161. Κύριε καθηγητά, να έρθω σε εσάς να ρωτήσω, στην ημερομηνία αυτή 1919, πώς φτάσαμε ιστορικά, τι προηγήθηκε που άνοιξε την πόρτα για να πάμε στο 1919? Τα γεγονότα της γενοκτονίας ξεκινούν από το 1916. Μάλιστα. Η διωγμή είναι και από το 14, θα μπορούσα να πω, αλλά η γενοκτονία είναι από το 1916 και στηριζόμαστε κυρίως σε ντοκουμέντα φιλοοθωμανικά, φιλονεοτουρκικά, όπως είναι τα γερμανικά και τα αυστριακά. Δηλαδή, έχουμε τον πρόξενο της Σαμσούντας, της Αμισού, τον Κίκχοπ, ο οποίος στέλνει το 1916 τηλεγράφημα στην
στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, στο οποίο τηλεγράφημα μεταξύ άλλων λέει, κατά λέξη σας διαβάζω ένα απόσπασμα, ναι, από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Σινόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταμονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει ως επιτοπλίστων από τις αρρώστιες και την πείνα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι τη 19η Μαΐου, για να καταλάβετε καλύτερα πώς, θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα σχολικό εγχειρίδιο της Δευτέρας Δημοτικού στην Τουρκία, πώς τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο μαθαίνουν τουρκικά. Ναι. Και πώς μαθαίνουν την πρόσθεση και την αφαίρεση και πώς μαθαίνουν την τουρκική λογοτεχνία, γλώσσα και ιστορία. Ναι. Σας διαβάζω μία άσκηση που λέει μεταξύ, λέει ο Ατατούρκ στις 15 Μαΐου επιβιβάστηκε στο καράβι Μπάντιρμα, αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη. Έφτασε στη Σαμσούντα μετά από 4 ημέρες. Πόσες Μαΐου ο Ατατούρκ έφτασε στη Σαμσούντα? Καταλαβαίνετε ότι το παιδί θα πει 15 συν 4, 19, οπότε θα δώσει την απάντηση 19. Ναι. Αλλά ο δάσκαλος δεν θα σταματήσει εκεί να του πει «Μπράβο παιδί μου, βρήκες, απαντάς σωστά στη λύση». Αλλά αμέσως μετά θα το ρωτήσει «Α παιδί μου, και τι έγινε στις 19 του Μάη». Ναι. Καταλαβαίνετε ότι από τα μαθηματικά περνάμε στην ιστορία. Ναι, ναι. Αυτό το γεγονός γίνεται όχι μόνο, όπως σας είπα, είναι και σε όλα τα σχολικά βιβλία που μιλούν για την 19η Μαΐου και μιλούν για τον σωτήρα Μουσταφά Κεμάλ. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω από ένα ποίημα της 5ης Δημοτικού. Τίτλος 19 Μαΐου. Το καράβι που στέκεται στον ορίζοντα ολοένα πλησιάζει. Την ψυχή μας σαν να καίει μια δυνατή φωτιά. Της λύπης η αναμονή πλημμυρίζει κάθε καρδιά. Γίνεται να μην λυπάσαι. Ταχύτητα, πίστη, ελπίδα, είναι φορτωμένο το καράβι. Καθώς απλώνεται η ελπίδα στις ψυχές ζεστά-ζεστά, καθώς γεμίζει στις βλέβες η ταχύτητα σαν το αίμα, θα αναζωογονηθεί κάθε ψυχή που αγκομαχεί κρυφά-κρυφά. Φωτιές θα εκτοξεύσει σαν η ηφαίστειο που ξυπνά. Μαύρισαν τα μάτια μας, ολόρθις τη σκιά σου που ολοένα και μεγαλώνει. Τρέχα, πετάξου καράβι, θάλασσα μη σε εμποδίσει. Διέσχιζε ένα τα κύματα με τα άσπρα μαλλιά κέλα. Σαν τα πουλιά πέτα κέλα, σαν τον αγέρα πέτα κέλα. Ο Μουσταφά Κεμάλ στο κατάστρωμα, κουρασμένη στέκεται η θάλασσα. Είμαστε μπροστά στη Σαμψούντα. Ένας ήλιος ανατέλει κόκκινος, ένας ήλιος μόβ μπροστά στα κύματα. Ποτέ δεν φευγοβολούσε τόσο αυτή η θάλασσα. Μέσα στο φως τα πάντα. Τρέχει τα σημαίνει οριάκι, τρέχει. Αφήσαμε πίσω τα σκοτάδια. 19 του Μάη 19. Καμιά δύναμη δεν μπορεί πια να κάμψει τη δύναμή μας. Είναι τα ποιήματα που τα βρίσκουμε στα σχολικά τους εγχειρίδια. Είναι άπειρα και από το 1900, από το 2004 που βγήκαν οι 14 τόμοι της γενοκτονίας μου, το Υπουργείο Παιδείας πρόσθεσε επιπλέον 6 μαθήματα στην Β' και Γ' Λυκείου, όπου προσπαθούν με ανιστόρητες, θα λέγαμε, τοποθετήσεις, να πούν ότι δεν έγινε γενοκτονία και ότι γενοκτόνοι είναι οι Έλληνες από την περίοδο της Τριπόλητσας ως τις μέρες μας και ότι θα πρέπει κάποτε να πληρώσουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Έλληνες σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. 19 Μαΐου ο Μουσταφά Κεμάλ στέλνεται από την Κωνσταντινούπολη, από τις συμμαχικές μας δυνάμεις,
τους είπα τους αρμοστές της Βρετανίας και της Γαλλίας με σκοπό να πάει και να επιβάλλει την τάξη στον πόντο που οι τσέτες σφάζουν, ρημάζουν, καταστρέφουν, λαιλατούν, πυρπολούν, διαπράττουν όλα τα εγκλήματα που εντάσσονται στο πνεύμα της γενοκτονίας και στην απόφαση που πάρθηκε από το 1948 και μετά ποιες πράξεις θεωρούνται ως πράξεις γενοκτονίας. Και πηγαίνει εκεί ο τοπάλος μαν, ο Άιχμαν του ποντιακού ελληνισμού, φοβάται και φεύγει, γιατί πιστεύει ότι έρχεται πράγματι να τιμωρήσει αυτόν και τους άλλους θέτες. Μόλις πατά το πόδι του στην Σαμψούντα, ζητά αμέσως να συναντηθεί με τον τοπάλος μαν και αυτό γίνεται στη Χάβζα το 1919 στις 29 Μαΐου, δηλαδή 10 μέρες μετά. Ναι. Και εκεί τον λέει, ακού να δεις, εγώ δεν ήρθα να τιμωρήσω κανέναν πατριώτη που παλεύει με τον δικό του τρόπο για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ζωντανή. Ήρθα να οργανώσω εσένα και τις άλλες θέτικες ομάδες ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μην μείνει ούτε ένας χριστιανός στον ιστορικό πόντο. Και η απάντηση του τοπάλοσμαν, σύμφωνα με έναν Τούρκο ιστορικό, τον Σενέρ Τζεμάλ, στο βιβλίο του τοπάλοσμαν Ολαϊ, λέει: «Μην ανησυχείτε, πασά μου, όσο έχω την υποστήριξή σου. Θα προσφέρω τέτοιο θυμίαμα στους Ρωμιούς του πόντου που θα πνιγούσαν τις φύκες στις σπηλιές». Μάλιστα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Έτσι ξεκινάει η γενοκτονία την περίοδο την Γεμαλική το 19. Νωρίτερα όμως από το 16 έως το 18 έχουμε την γενοκτονία από τους Νεότουρκους που είναι τραγική αυτή η περίοδος. Είπε κάτι ο πατήρ Χαράλαμπος και θα ήθελα να προσθέσω αυτό που ο μεγάλος ιστορικός μας, ο Πολυχρόνης, ο Ενεπεκίδης, έχει πει, ότι αυτό που συνέβη στον Πόντο είναι ένα Auschwitz εν ροή. Ναι. Τι σημαίνει Auschwitz εν ροή? Στο Auschwitz ξέρουμε ότι όσοι πήγανε το χρονικό διάστημα της ζωής προς το θάνατο είναι ελάχιστο. Mm. Μπαίναν μέσα στα κρεματόρια και σε λίγα δευτερόλεπτα δεν ζούσανε πλέον. Ήτανε, θα λέγαμε, μια λύτρωση το ότι τα βασανιστήρια τους κρατούσανε λίγο. Σε αντίθεση με τον Πόντο, όπου ξεκινούσαμε ολόκληροι πληθυσμοί στην έξοδό τους, στις εξορίες, όπου εξαντλημένοι οι παππούδες, οι γιαγιάδες πεθαίνανε στο δρόμο και δεν υπήρχε κανείς να τους θάψει. Γιατί οι τσέτες και οι αξιωματικοί του Κεμάλ οδηγούσαν τον υπόλοιπο πληθυσμό να συνεχίσει το δρόμο του, με αποτέλεσμα να μείνουν άταφοι και να μείνουν άταφοι πάρα πολύ. Θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει γενοκτονία. Ναι, ναι. Η Τρίπολη του Πόντου, η περιφέρεια της, είχε 13.000 κατοίκους. Όταν τον Απρίλιο του 1916 ο ρωσικός στρατός με τον στρατηγό τον Λιάχο μπήκαν στην Τραπεζούντα και απελευθερώθηκε ο Ανατολικός Πόντος και για 18 μήνες ζούσαν αρμονικά Έλληνες, Ρώσοι, αλλά και οι μουσουλμάνοι Τούρκοι της περιοχής του Ανατολικού Πόντου, που ο Μητροπολίτης Χρήσανθος δεν άφησε κανένα να τους πειράξει. Γι' αυτό και γράψανε τραγούδια οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι της περιοχής του Ανατολικού Πόντου για το Χρήσανθο. Ο στρατός, ο ρωσικός, σταμάτησε στον Χαρσιώτη ποταμό που ήταν ακριβώς δίπλα στην Τρίπολη. Οι Νεότουρκοι λένε, υπάρχει κίνδυνος αν κάνουν μια δεύτερη επίθεση οι Ρώσοι στην περιοχή της Τρίπολης και μετά προς την Κερασούντα, Πουλαντζάκη, σίγουρα οι χριστιανοί θα συνεργαστούν μαζί τους. Γι' αυτό πρέπει για στρατηγικούς λόγους να απελευθερώσουμε αυτή την περιοχή από τους Έλληνες. Αλλά τι λένε, θα πρέπει να τους απελευθερώσουμε τότε όταν θα πέσει το πρώτο χιόνι, ώστε κατά τη διάρκεια της εξορίας να μην μείνει ούτε ένας ζωντανός. Ναι. Και αυτό γίνεται πράγματι στις 9 Δεκεμβρίου. Από τον Απρίλιο περιμένουν να πέσει το χιόνι, πέφτει 9 Δεκεμβρίου και τότε δίδεται εντολή να εξοριστούν 13.000. Ξεκινούν
όλοι με τα πόδια παραλιακά ως την Κερασούντα και από την Κερασούντα τους οδηγούν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, σε ένα αρμένικο χωριό των Μπιρ, 500 οικογενειών, που ένα χρόνο νωρίτερα από το 15 τους φάξανε όλους και δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Σε αυτό το ζωντανό νεκροταφείο, γιατί όλοι οι νεκροί Αρμένοι γίνανε βορρά των άγριων θηρίων και των τζακαλιών, παντού έβλεπε στόματα, κόκαλα. Δηλαδή, σε αυτό το μέρος που γνωρίζανε ότι αν εγκαταστήσουν τους 13.000, δεν θα μείνει κανένας ζωντανός. Έτσι, η Τατιάνα Κρίση μιλεί έξω στο βιβλίο της «Η Τρίπολης του Πόντου», που στηρίζεται στις μαρτυρίες ενός Τριπολίτη, λέει: «Τρεις μήνες είχαν περάσει από τη μαύρη μέρα που ξεκινήσαμε από την Τρίπολη και φτάσαμε στον Πύρ. Έμπαινε ο Μάρτης μήνας και από τους 13.000 δεν μέναμε παρά 800 αδύναμοι και ανίκανοι για κάθε εργασία». Ναι, ναι. Αυτά γίνονται το 17. Ως το 22-23 μείνανε περίπου 300 Τριπολίτες. Και είναι οι πρώτοι που όταν φτάσαν στην Ελλάδα, πριν φτιάξουν μια στέγη για να βάλουν τις οικογένειές τους, στην πλατεία Δαβάκη στην Αθήνα φτιάξαν το κενοτάφιο για να υπάρχει ζωντανή μνήμη. Και αμέσως μετά από λίγα χρόνια, με πρωταγωνιστή ένα από τα θύματα που έγραψε επίσης ένα εξαιρετικό βιβλίο, ο Γεώργιος Ακάς, με τίτλο «Η Τρίπολη του Πόντου», μαζέψανε χρήματα και φτιάξανε στην Παναγία Σουμελά ένα διόροφο σπίτι. Τον κάτω όροφο για να φιλοξενούνται προσκυνητές που έρχονται στην Παναγία Σουμελά. Το επάνω όροφος είναι ο χώρος της μνήμης. Έχουν εκεί το φωτογραφικό υλικό, διηγήσεις, οτιδήποτε έχει σχέση με τη δική τους ιστορία. Και αυτό δείχνει το χρέος που έχουμε εμείς απέναντι στους αδικαίωτους νεκρούς, τους άφωνους αδικαίωτους νεκρούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε τη γνώμη σας, γιατί εκτός από το βιωματικό κομμάτι μετράει πάρα πολύ η ιστορική γνώση και πώς φτάσαμε. Με πάρα πολύ ο Χαράλαμπος. Ναι, ο πατήρ Χαράλαμπος που έχει αυτές τις μαρτυρίες ή που μπορώ να δω, γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ και χρόνια ετοιμάζω ένα μουσείο γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, στο οποίο ήδη προσφέρω 550 πίνακες αυθεντικού ζωγραφικής για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, 35.000 βιβλία, 2.000 συνεντεύξεις των φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών μου, που τους έδινα ένα ερωτηματολόγιο να πάνε να βρούνε παππούδες από τον Πόντο, τη Μικρασία και τη Ρωσία. Και αυτό όλο το αρχαιακό υλικό είναι οι ζωντανοί μαρτύρες. Προσέξτε, γιατί εμείς με την λήξη μας παίρνουμε και ό,τι γνωρίζουμε μαζί μας. Ναι. Οι μαρτυρίες των ντοκουμέντων που υπάρχουν στα αρχεία των Υπουργείων Εξωτερικών, αλλά και αυτές οι πρόσθετες μαγνητοφωνημένες πληροφορίες ή τα γραπτά που έχω ήδη συγκεντρώσει και οι συνεντεύξεις αποτελούν το καινούριο υλικό πάνω στο οποίο οι νέοι μελετητές θα συνεχίζουν να ασχολούνται με την δικαίωση του αγώνα μας, γιατί αυτό που ζητούμε εμείς να είμαστε με την Αντιγόνη και όχι με τον Κρέοντα. Ναι, πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Χαράλαμπε, την ώρα που μιλούσε ο κύριος καθηγητής, βλέπαμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες στο βίντεο. Αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε, σας έκανε εντύπωση μια μονή που είδατε. Εκτός από τις μονές, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Φωτιάδης. Ναι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μαρτυρίες, οι οποίες είναι και καταγεγραμμένες. Και φέτος, επειδή το χωριό μου, η Νέα Κερασούντα της Πρέβεζας, στο νομό Πρεβέζης, που από κατάγομαι. Εκεί μεγαλώσατε, εκεί γεννήθηκε. Ναι, ιδρύθηκε το 1924, όταν ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες εδώ. Νέα Κερασούντα. Κλείνει λοιπόν 100 χρόνια από την ίδρυσή του στο χωριό και θα εκδοθεί ένα μικρό πόνημα, το οποίο είναι ένα ημερολόγιο ενός ανθρώπου, του Χαράλαμπου του Ηλιάδη, ναι, ο οποίος κατέγραψε όλα τα γεγονότα μέρα προς μέρα από όταν φύγανε από τον Πόντο μέχρι που ήρθαν και στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι μαρτυρίες, γιατί η οικογένειά του υπέστη αυτήν την, θα λέγαμε,
το λευκό θάνατο των ποριών του θανάτου, του λευκού θανάτου που λέγαμε. Οι οποίες πηγαίνανε και δεν ξέρανε οι άνθρωποι πού πηγαίνανε. Βέβαια, ναι. Και φυσικά ήταν εφόσον πέφτανε τα πρώτα χιόνια, οι αρρώστιες, το κρύο και η πείνα ήταν μεγάλη εχθρή. Οπότε ο μετέπειτα παπά Χαράλαμπος Ηλιάδης, γιατί έγινε παπάς όταν ήρθε στην Ελλάδα, ναι, έγραψε λοιπόν αυτό το ημερολόγιο, το οποίο θα εκδοθεί και θα είναι προς διάθεση όλων όσοι ενδιαφέρονται. Και είναι μια γλαφυρή μαρτυρία, γιατί είναι η ίδια μαρτυρία του ανθρώπου που την έζησε. Επίσης να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί της πρώτης γενιάς είχαν μέσα τους κρυμμένο ένα βουβό πόνο, που τον κουβαλούσανε μέσα τους. Ξέρετε όμως αυτός ο πόνος για τα γεγονότα και τις φρικαλαιότητες οι οποίες διεξάχθηκαν, σιγά σιγά στη δεύτερη γενιά περνώντας, έγινε σιγά σιγά ψήθυρος. Ο ψήθυρος αυτός από γενιά σε γενιά έγινε κραυγή. Και η κραυγή αυτή διατρανώθηκε το 1994, όπου αναγνωρίστηκε η Βουλή των Ελλήνων, μετά από εισήγηση του κυρίου Μιχάλη Χαραλαμπίδη, μετά επίτα πολιτικού επιστήμονας και κοινωνιολόγου, ψηφίστηκε λοιπόν ως επίσημη μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο και φέτος έχουμε τα 30 χρόνια από την ημέρα αυτή, το 1994 με το 2024. Να σας διακόψω, έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Θεοδόσιος Κυριακίδης. Είναι θεολόγος, ιστορικός, διδάκτορ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Κύριε Κυριακίδη, καλησπέρα από την Κρήτη. Ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Θέλαμε και τη δική σας γνώμη, καθώς μιλούμε για τη γενοκτονία των Ποντίων, και ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δύο μοναστήρια μεγάλα, Άγιος Ιωάννης Βαζελώνας και Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτας, τα είδαμε και νωρίτερα εμείς στην τηλεόραση. Τι θα μας λέγατε για αυτές τις δύο ιστορικές μονές? Κοιτάξτε, μαζί με την Παναγία Σουμελά, αυτά τα δύο μοναστήρια που αναφέρατε είναι τα τρία σημαντικότερα μοναστήρια του Πόντου. Ήταν πατριαρχικά σταυροπικιακά, ανήκαν δηλαδή στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην περιοχή της Ματσούκας, και καθ' όλη τη διάρκεια της, με μεγάλη ιστορία, η Μονή Βαζελώνος η πρώτη που ιδρύθηκε το 270, μετά η Παναγία Σουμελά το 386 και ο Άγιος Γιώργος ο Περιστερεώτας το 752. Αυτά τα μοναστήρια είναι σύμβολα του ποντιακού ελληνισμού. Αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια κυρίως της αυτοκρατορίας Τραπεζούντας. Οι μεγάλοι αυτοκράτορες, οι μεγάλοι Κομνηνοί τα στήριξαν, χορήγησαν προνόμια και έδωσαν πάρα πολλά χρήματα. Εξέδωσαν χρυσόβολα για να τις ενισχύσουν. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι διατήρησαν τα προνόμια αυτά και κατά την Οθωμανική περίοδο. Δηλαδή οι μελέτες των Βυζαντινολόγων δείχνουν ότι, και των Οθωμανολόγων, ότι κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα προνόμια τα διατήρησαν για πολιτικούς λόγους κυρίως και έπαιξαν, διαδραμάτισαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην συνοχή του ελληνισμού, βοήθησαν δηλαδή να διατηρηθεί η συνοχή του ελληνισμού, το ακμαίο χριστιανικό φρόνημα. Σε εκείνη την περιοχή έχουμε αμυγή σχεδόν χριστιανικό πληθυσμό μέχρι την ανταλλαγή. Είναι από τα σημαντικότερα σύμβολα του ποντιακού ελληνισμού. Και εκεί διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα με τον ερχόμα των προσφύγων αποτελούν αυτό που λέμε μνημονική τόπη για τους Ποντίους. Ναι, τα βλέπουμε εμείς και στην οθόνη μας και ήθελα να το ρωτήσω, καθώς είναι τόσο σημαντικά, επιστημονικά εμείς για τη ζωή του ελληνισμού πριν γίνει η τραγωδία εκεί στον Πόντο έχουμε πληροφορίες? Πώς ζούσαν οι Έλληνες? Ναι, υπάρχουν καλές μελέτες. Πλέον δηλαδή γνωρίζουμε πολύ καλά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκεί και από μελέτες Οθωμανολόγων και Τούρκων, έτσι, καλών επιστημόνων ακαδημαϊκών και Ελλήνων και βέβαια διεθνών. Γιατί ο Πόντος είναι μια περιοχή που για πολλούς λόγους ενδιαφέρει πολλές επιστήμες και αρκετοί ασχολούνται με τον ιστορικό Πόντο, όχι μόνο εστιάζοντας τους Έλληνες, αλλά και στις άλλες πληθυσμιακές κοινότητες, στους Αρμένιους. Οπότε γνωρίζουμε, ειδικότερα τώρα να πάμε στους Έλληνες, γνωρίζουμε αρκετά καλά τον τρόπο ζωής. Πέρα από τους ιστορικούς επιστήμονες που έχουν γράψει για αυτά για την κοινωνία, την οικονομία, την εκπαίδευση και όλες τις άλλες εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, γνωρίζουμε και πάρα πολλά για την συνύπαρξη με τους άλλους λαούς. Μάλιστα.
Οπότε είναι καλά μελετημένοι. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί λαογράφοι ιστορικοί που έγραψαν όταν ήρθαν με την προσφυγιά στην Ελλάδα και διασώζουν και αυτοί με τη σειρά τους τα... Ξέρετε, υπήρχε μια στροφή στην ιστοριογραφία τη δεκαετία του 80. Ναι. Αυτό που λέμε η ιστορία από τα κάτω, δηλαδή ο απλός ο κόσμος διηγήθηκε την καθημερινότητα. Ναι. Όχι μόνο την ιστορία των αξιωματούχων, των πολιτικών, των διπλωματικών γεγονότων, αλλά και καθημερινών ανθρώπων. Ναι, τα... ακριβώς. Ναι. Όταν έγινε το κακό αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι ήρθε στη σημερινή Ελλάδα, στο ελλαδικό κράτος. Πού άλλο πήγανε, πήγανε και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό? Ναι, η διασπορά στην πρώην Σοβιετική Ένωση είναι κυρίως προηγήθηκε της γενοκτονίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρχε αθρώα μετανάστευση στη Ρωσία. Αν δείτε και πρωτοσέλιδα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα που εξέδιδαν εφημερίδες στον Πόντο, έγραφαν για μια... διαρροή έτσι πληθυσμιακή, πολύ σημαντική. Καλούσαν δηλαδή να σταματήσει αυτή η διαρροή. Αλλά και κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας κάποιοι διέφυγαν στις περιοχές αυτές, διότι υπήρχαν αυτοί οι προϋπάρχοντες ελληνικοί πληθυσμοί και τους βοήθησαν, τους δέχτηκαν, τους περιέθαλψαν και έτσι ήταν ένας τόπος αυτός. Μάλιστα, ναι. Αλλά κυρίως ήρθαν στην Ελλάδα και από εκεί βέβαια κάποιοι, οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, αλλά και πολλοί έφυγαν στην Αμερική και γενικά στη διασπορά. Κύριε Κυριακίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε να είχαμε τη γνώμη σας και επιστημονικά, κυρίως για την καθημερινότητα τότε των Ελλήνων, πριν γίνει η γενοκτονία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μπορείτε να κάνω μια παρέμβαση? Ναι. Ο κύριος Κυριακίδης, επίσης, πλέον υπάρχει και μια έδρα στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που είναι η έδρα των Ποντιακών Σπουδών. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική πλέον που έχει καθιερωθεί η έδρα Ποντιακών Σπουδών και Μελετών, γιατί πλέον σιγά σιγά αυτό θα. Το θέμα το οποίο γίνει μείνει στα πλαίσια της Ελλάδας, να γίνει γνωστό. Θα κοινωνηθεί και θα γίνει διεθνής. Αν δεν γίνει διεθνής, δυστυχώς μετά δεν έχουμε πολλές. Κύριε Φωτιάδη, να έρθω σε εσάς. Έχουμε λίγη... Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Κυριακίδης, ο οποίος είναι δικό μου παιδί, πνευματικό μου παιδί, γιατί έκανε διδακτορικό σε μένα, ότι... Η συμβίωση ήταν αρμονική στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την περίοδο των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών έχουν καταστρέψει όλα τα μοναστήρια μας και υπάρχουν άπειρες πηγές. Οι δολοφονίες που γίνανε ειδικά στην Μονή Βαζελόνος, στον Περιστεραιώτα και στην Παναγία Σμελά, ατέλειωτες πηγές που περιγράφουν την βαρβαρότητα των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων και την επιστροφή του τσαρικού ρωσικού από την Τραπεζούντα, περίπου 85.000 χριστιανοί του Ανατολικού Πόντου, φοβούμενοι την γενοκτονία που διέπραταν στο Δυτικό Πόντο ο Τοπάλουσμαν και οι άλλες τις έτικες ομάδες, πήραν τον δρόμο της αναγκαστικής φυγής προς την εμφυλιοκρατούμενη Γεωργία και Ρωσία. Γι' αυτό το 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος στέλνει τον Νίκο Καζαντζάκη ως Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιθάλψεως να πάει να περισσώσει τους Έλληνες του Κάρς που βρίσκονται ανάμεσα, ας πούμε, στους Μπολσεβίκους και από την άλλη λέει στους Κούρδους που πεταλώνανε τους Έλληνες. Είναι ένα κεφάλαιο που η συμβολή του Νίκου Καζαντζάκη είναι πολύ μεγάλη για την σωτηρία ιδιαίτερα. Το ταξιδεύοντας Ρωσία το έγραψε τότε που γράφει εμπειρίες. Όχι. Αυτό είναι πολύ μετά και εκεί είναι πλέον θα λέγαμε ο Μπολσεβίκος φίλος, ενώ νωρίτερα μάλιστα, ο ίδιος ναι. Όταν το αναφορά στον Γκρέκο, στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο Κάφκασος, γράφει ότι πήρα την απόφαση να πάω. Γιατί από τη μια λέει οι Μπολσεβίκοι και από την άλλη οι Κούρδοι πεταλώνανε και δημιουργούσαν προβλήματα στους Έλληνες. Γι' αυτό στην αρχή το Κουκουέ κράτησε εχθρική στάση απέναντι στο Καζαντζάκη, αργότερα όμως συμφιλιώθηκαν.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή μας. Την τηλεόραση περνάει γρήγορα ο χρόνος, αλλά ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και επιστημονικά. Και θα έχουμε την ευκαιρία από αύριο, θα είναι η εκπομπή μας στην ιστοσελίδα, να μπει κάποιος τηλεθεατής και με ησυχία να δει όσα πολύτιμα μας είπατε για το ιστορικό κομμάτι κυρίως και πώς φτάσαμε ως οδηγό για το μέλλον. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πείτε κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Ναι. Τιμούμε λοιπόν τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, διότι είναι χρέος, υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Είναι δικαίωμα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα δικαιώματα λίγο αμφισβητούνται. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση. Και επίσης να πω ότι δεν είναι οργή, ούτε εκδίκηση απέναντι στα στιγερά αυτά εγκλήματα, αλλά είναι διεκδίκηση. Και η διεκδίκηση αλήθεια, της αλήθειας είναι μεγάλος σύμμαχός μας. Γιατί, ξέρετε, όταν έχεις μαζί σου την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια, έχεις τους νεκρούς, αλλά έχεις και τους Αγίους μαζί σου, τότε δεν έχεις να φοβάσαι. Και πραγματικά. Και να κλείσουμε με αυτό, να σε θα ήθελα μόνο θερμά. Να πω τη σύνδεση λίγο, ναι. Πριν κλείσουμε, τη σύνδεση Πόντου και Κρήτης. Ναι. Η οποία είναι πολύ σημαντική, και γιατί η Κρήτη αγάπησε πολύ τον Πόντο. Και υπάρχει ένας στενό δεσμός, ο οποίος είναι μακραίων της ιστορίας. Ακόμη από και την. Και η Λύρα, και τα μουσικά όργανα ακόμα. Βέβαια. Ναι. Και έχουν πολλές ομοιότητες. Είναι δύο περήφανοι λαοί. Οι οποίοι αλληλοσέβονται ο ένας τον άλλον, έχουν ιστορία, έχουν μνήμη, έχουν παράδοση ισχυρή, ήθη και έθιμα πάρα πολύ, πολύ δυνατά, τα οποία τα τιμούνε. Και ξέρετε, όταν λέμε, γιατί εγώ έχω τα λίγα χρόνια εδώ στην Κρήτη, όταν λέω ότι είμαι από τον Πόντο, οι άνθρωποι πραγματικά μας αγκαλιάζουν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, η γλώσσα έχει πολλά κοινά στοιχεία. Οι φορεσιές, οι ενδυμασίες των χορευτών, που έχουν τον δυναμισμό, έτσι, έχουν πολλά όπλα επάνω και που δείχνει ακριβώς το μέγεθος της δυναμικότητας που έχουν, η λύρα, που είναι κοινό στοιχείο, η χορή, έτσι. Ναι. Έχετε δίκιο, το λέτε πολύ ωραία και όντως η σύνδεση και με πρακτικά επομένως, λοιπόν, και έχουμε του πολιτισμού. 353.000 λόγους για να ζητούμε τη δικαίωση της γενοκτονίας των Ποντίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Χαράλαμπε. Αν μου επιτρέπετε, ακόμη και τα δύστιχα, ναι. Και οι μαντινάδες των Κρητικών και τα δύστιχα των Ποντίων έχουν κοινά σημαίνοντας. Αν θέλετε μόνο ένα να σας πω. Λέει, δύο τόποι που εγγράψανε ιστορία στον πλανήτη είναι ο Πόντος ο Τρανός και η δοξασμένη Κρήτη. Mm. Και ένα τελευταίο, θα το φωνάξω να ακουστεί μέχρι τον Ψιλορίτη ότι εμείς οι Πόντιοι λατρεύουμε την Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Κυριακίδη, στον κύριο Φωτιάδη, τον καθηγητή. Πατέρα Χαράλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για τον ποντιακό ελληνισμό, τη γενοκτονία των Ποντίων. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.